Δυστυχώς φαίνεται ότι η απερισκεψία έτσι είναι ο χειρότερος σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθούμε όλοι μας, ας πούμε, να κρατήσουμε κάποιο επίπεδο, ο καθένας όσο μπορεί και όπου μπορεί, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υπευθυνότητα εκείνη που πρέπει να υπάρχει από όλους μας. Και πόσο μάλλον όταν είμαστε σε δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν με επαφές με κόσμο, με μεγαλύτερη κοινωνικότητα, και δεν αναφέρω μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά δυστυχώς και από αλλού βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και είμαστε τυχεροί, το ξαναλέω μια φορά, που δεν έχουμε έτσι διασπορά και δεν έχουμε έτσι θέματα τα οποία να μην μπορούμε να διαχειριστούμε. Ενημέρωση, να σας κάνω εντάχει, έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ, μάλιστα έχει ενημερωθεί και το ίδιο το Υπουργείο απάνω, ο ίδιος ο Υφυπουργός. Είπαν ότι πρέπει το πρώτο να τηρήσουμε, ας πούμε, την ψυχραιμία μας, επειδή δεν έχουμε διαχειριστεί φαινόμενο με τέτοια ένταση, θεωρούν ότι είναι διαχειρίσιμο και ότι μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Θα έρθει το συνεργείο αύριο να κάνει τα COVID. Κάμανε κάποιοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι μένουν στο Παλαίκαστρο, πήγανε χθες και κάνανε τα τεστ στο νοσοκομείο. Έτσι, υπάρχει μια φοβία στο χωριό και ο κόσμος δεν μπορεί να κυκλοφορεί και δεν μπαίνει σε διαδικασίες μαζόξεων. Να έρθει αύριο στο συνεργείο να δούμε κάποια αποτελέσματα, γιατί θα φανεί αύριο, εκτιμώ, επειδή θα έχουν περάσει ήδη και 4 μέρες. Και επειδή από ό,τι ακούμε προϋπήρχε το περιστατικό, δεν ήταν δηλαδή της τελευταίας μέρας της διάγνωσης, θα φανεί τι παίζει στο χωριό. Τέλος πάντων, αλλάζει πάλι την καθημερινότητά μας. Εμένα ειλικρινά με έχει αποστολίσει καλά-καλά, αλήθεια το λέω. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε κάποια πράγματα, να τα φέρουμε μπροστά, να τα ξεκινήσουμε πάλι με τον καινούριο χρόνο. Ζητήματα τα οποία είχαν μείνει πίσω, εκκρεμότητες, να τα βάλεις πάλι σε μια ιεράρχηση και μια προτεραιότητα, έτσι και έρχεται πάλι ένα τέτοιο φαινόμενο και στον άντρα και όλο. Δυστυχώς τι να κάνουμε, είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως είπαμε θα το παλέψουμε όπως μπορούμε με τη βοήθεια όλων σας.